Μη ρωτάς που πάμε, έλα μαζί μου. Η ενδυμασία μας στη σημερινή εκπομπή έχει ανοιχτές αποχρώσεις, γιατί σιγά σιγά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και σιγά σιγά έχουμε πολύ φωτεινά και με πολλές επιλογές χρώματα. Μαζί μου τηλεθεατές και ξανά πάλι κοντά σας. Σας λείψαμε. Και εννοείται θέλουμε να σας δείξουμε όλους τους καλύτερους προορισμούς, όλες τις καλύτερες υπηρεσίες, προϊόντα, συνεντεύξεις, αλλά και θέματα από τα αστέρια της εκπομπής. Πριν πάμε να σας παρουσιάσω τον προορισμό μας, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Ajip Extension κομμωτήριο, που εδώ με περιποιήθηκε στην σημερινή μου εκπομπή. Είναι Άντος 62 στο Ήλιον, την Φόφη Κωνσταντινίδου, για τα υπέροχα νυχάκια μου. Όπως βλέπετε, Καμβύση 17, στην πλατεία του Αγίου Θωμά στο Γουδί. Τώρα, στον σημερινό μας προορισμό έχουμε έρθει Λεωφόρος Ποσειδώνος 51 στο Παλαιό Φάληρο, όπου έχουμε το ιατρείο Καλιφάνια, The Natural Beauty Point, με τον πλαστικό χειρούργο Γεώργιο Ρίγα. Έλα μαζί μου και θα δεις. Κοντά μου τον πλαστικό χειρούργο, τον Γιώργο Ρίγα. Τι μου κάνεις? Καλημέρα, Άρια. Να πούμε ένα καλημέρα στους τηλεθεατές. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές, στις φίλες και τους φίλους. Θέλω να λύσουμε κάποιες απορίες που δεν έχω μόνο εγώ την απορία, αλλά έχουν και οι τηλεθεατές. Γιατί θα μιλήσουμε και για άντρες, αλλά και για γυναίκες. Θέλω να ξεκινήσουμε με μη χειρουργικές μεθόδους, δηλαδή κάποιες μεθόδους που δεν θέλουν χειρουργείο, οι οποίες είναι πανέκολες, απλώς θέλουμε να μάθουμε κάποιες λεπτομέρειες. Π.χ. Πολλές κοπέλες από μικρή ηλικία έως μεγάλες και έχουν ξεκινήσει και άντρες να κάνουν μεσοθεραπεία. Βεβαίως, άμα θέλεις να μιλήσουμε για τις μη αιτηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούμε στο πρόσωπο κυρίως. Ναι. Βεβαίως, το πρόσωπο χρειάζεται την φροντίδα του και υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές πλέον που είναι μη αιτηματικές για να δώσουν σε κάθε πρόβλημα τη λύση του. Σίγουρα η μεσοθεραπεία είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να δώσουμε μια σφυριλότητα, μια ζωντάνια, μια ανανέωση στο δέρμα που ίσως είναι ταλαιπωρημένο, να δώσουμε μια ενυδράτωση, βαθιά ενυδράτωση. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας και όσοι ενδιαφέρονται, ότι είναι μια μέθοδος με μικρές νήξεις, με βελονίτσες πολύ λεπτές, δηλαδή ενέσιμα υλικά, ενίοτε τα κάνουμε ενέσουλες πάνω στο δέρμα του προσώπου, συνήθως στα μέρη όπου χρειάζονται περισσότερη φροντίδα, αλλά και σε όλο το πρόσωπο, έτσι ώστε δίνουμε τη δυνατότητα στο ίδιο τον οργανισμό, μέσω των διαφόρων ουσιών που βάζουμε, να κάνει μια ανανέωση από τα μέσα προς τα έξω. Γι' αυτό μετά από κάθε μεσοθεραπεία βλέπουμε μια φωτεινότητα στο πρόσωπο, που είναι φανταστική. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι πριν
πάμε να κάνουμε μια μεσοθεραπεία. Συνήθως η μεσοθεραπεία, επειδή γίνεται με μικρές βελονίτσες, ναι, χρειαζόμαστε να κάνουμε μια καλή αναισθησία σε όλο το δέρμα, το οποίο γίνεται με μια επάλυψη κρέμας αναισθητικής και περιμένουμε να δράσει βέβαια, όπως στη συνέχεια περνάμε να κάνουμε την θεραπεία μας. Πόσο χρόνο χρειάζεται να κάνεις μία μεσοθεραπεία? Έρχομαι εδώ στο ιατρείο και σου λέω θέλω να κάνω μία μεσοθεραπεία, γιατί τι χρειάζομαι. Λοιπόν, η μεσοθεραπεία δεν είναι πολύ χρονοβόρα. Μέσα σε 20 λεπτά, μισή ώρα το πολύ, μπορούμε να κάνουμε να φροντίσουμε όλο το πρόσωπο, είτε και το λαιμό ή και το ντεκολτέ, πολλές φορές που χρειάζεται. Αυτός είναι ο χρόνος ο βασικός. Τώρα, η προετοιμασία, όπως είπαμε, για την αναισθησία χρειάζεται ένα μισάωρο τουλάχιστον. Για να έχεις αποτελέσματα με τη μεσοθεραπεία, χρειάζεται να κάνεις πολλές συνεδρίες ή μία? Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Θα έλεγα ότι εμείς οι γιατροί δίνουμε ένα πρωτόκολλο με μια σειρά μεσοθεραπείας, δηλαδή περίπου 3-4 σε συνέχεια ενός μηνός, ας το πούμε έτσι, και μετά μπορεί να κρατήσει το αποτέλεσμα για πάρα πολλούς μήνες και να επανέλθουμε όταν πλέον το δέρμα μας το βλέπουμε ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάλι και χρειάζεται κάτι. Αλλά θέλω να πω ότι σίγουρα με την πρώτη δίνουμε πολύ ωραίο αποτέλεσμα, άμεσο, μέσα στις πρώτες 1-2 μέρες το βλέπουμε, αλλά για να έχουμε μια σταθερότητα χρειάζονται και μια συνέχεια κάποιων συνεδριών. Ανά πόσο διάστημα, δηλαδή έχουμε την πρώτη... Σας είπα 20 μέρες με ένα μήνα. Α, δηλαδή πρέπει να περάσει ένα μήνας για να έχουμε κάνει την επόμενη μεσοθεραπεία. Το κόστος, επειδή ενδιαφέρει και αυτό τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες... Το κόστος, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τρομερό, αλλά μπορεί να κυμαίνεται από 90 έως 150 ευρώ συνήθως, αλλά εξαρτάται από το τι χρησιμοποιούμε ως μεσοθεραπεία, δηλαδή τι υλικά βάζουμε και βεβαίως βάζουμε συνήθως τα υλικά που χρειάζεται ο καθένας. Δηλαδή γίνονται εξαματομικευμένες οι θεραπείες, δεν είναι μία θεραπεία για όλους. Θέλω τώρα να σε περάσω στα νήματα που τελευταία ακούγονται πάρα πολύ. Πώς τα εφαρμόζουμε? Λοιπόν, τα νήματα μπορώ να σας πω ότι έχουν εμφανιστεί εδώ και μερικά χρόνια, αλλά βεβαίως έχουν πάρει ένα μεγάλο μέρος από τις θεραπείες του προσώπου κυρίως, διότι είναι ένας τρόπος για να δώσουμε στα πιο βαθιά στρώματα του δέρματος και κάτω από το δέρμα θα έλεγα, μια κολαγενογένεση, μια ανανέωση, μια σύσφυξη, μια σταθερότητα στις περιοχές όπου παρουσιάζουν ανομαλίες, όπου παρουσιάζουν κάποιες μικροριτιδούλες, όπου παρουσιάζουν κάποια σπασίματα λόγω του χρόνου, όπου θέλουμε να δώσουμε μια σταθερότητα σε κάποιες περιοχές, συνήθως γίνονται στις γύρω από το στόμα, περιοστηματικές ρητίδες ή παπλακές, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες εδώ. Οι κοπέλες έχουν, σίγουρα δεν φαίνονται αυτά, αλλά έχουν υποστεί κάποιες τέτοιες θεραπείες. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο βάζουμε κάποια νήματα μέσα κάτω από το δέρμα, πολύ μικρά που είναι σε μέγεθος τριχών και έτσι μπορούμε να δώσουμε μια σφριγγυλότητα. Υπάρχουν βέβαια από εκεί και πέρα, έξω από αυτά τα νήματα που τα λέμε PDO συνήθως στην αγορά, αυτά που σας είπαμε και τώρα, υπάρχουν και άλλα νήματα τα οποία τα διαχωρίζουμε από εκείνα, τα κόπ είναι ανάρτησης, δηλαδή εκείνα παίζουν τον ρόλο να σηκώσουμε, να αναρτήσουμε τους ιστούς, ολόκληρο δηλαδή τον ιστό που έχει πέσει στην πορεία του χρόνου, με τα χρόνια δηλαδή, πάντοτε υπάρχει και η βαρύτητα η οποία μας αναγκάζει να δεχτούμε την πραγματικότητα και δείχνει συνήθως όταν κάποιοι ιστοί πέφτουν, δείχνουν ένα γυρασμένο πρόσωπο. Παρόλο ότι μπορεί να είναι χαρούμενο, μπορεί να είναι ευδιάθετο, αλλά δείχνει γυρασμένο εφόσον υπάρχουν ενδείξεις της τόσης. Δηλαδή αυτό γίνεται στα φρύδια, στο βλέφαρο, δίπλα στα μάτια που φαίνονται
πολύ έντονα ή στις παριές, στα μάγουλα που κατεβάζουν κατά κάποιο τρόπο το jawline, δηλαδή στην άθο φαίνονται κάποια σπασίματα. Αυτά μπορούμε είτε στο λαιμό, άλλωστε, yeah. που είναι πολύ πιο έντονα, μπορούμε να τα σηκώσουμε και να τα αναρτήσουμε και να τα καθυλώσουμε στην πρώτη τους θέση. Δηλαδή είναι ένα lifting μη χειρουργικό, ας το πούμε έτσι. Γίνεται με κάποιες βελόνες ή κάνουλες που περνάμε μέσα από το δέρμα, πάντα με τοπική αναισθησία, και με διάφορους τρόπους και διάφορες τεχνικές μπορούμε να σηκώσουμε και να καθυλώσουμε τους ιστούς σε μια θέση προηγούμενη που είχαμε κάποτε και τώρα μας παρουσιάζεται έτσι, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες εδώ. Είναι μεγάλη διαφορά που δείχνει. Βεβαίως είναι μια γρήγορη και, ας το πούμε, εύκολη λύση για να κάνουμε ένα lifting προσώπου χωρίς να πούμε στο χειρουργείο. Είναι μια λύση και αυτή, βέβαια. Να ρωτήσω, για τα νήματα πόσο χρόνο χρειαζόμαστε όταν γίνεται η εφαρμογή? Το ίδιο περίπου, 20 λεπτά? Θα έλεγα εκεί χρειάζεται περισσότερο, γιατί εκεί είναι σαν να κάνεις ένα καλλιτέχνημα. Δηλαδή είναι σαν το ζωγράφο που ζωγραφίζει, κοιτάει το έργο του, κάνει μια επιδιόρθωση, ξαναβαίνει, δηλαδή θα μας πάρει 30 λεπτά σίγουρα, μπορεί και μια ώρα. Και ανάλογα βέβαια τι δουλειά έχουμε να κάνουμε, πόσα νήματα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ποιες περιοχές θα πρέπει να δουλέψουμε, δηλαδή να δουλέψουμε και το λαιμό, να δουλέψουμε και την παριά και τα φρύδια και τις νοπαριακές άλακες, τα μήλα, να φτιάξουμε δηλαδή διάφορες θέσεις, σε διάφορες θέσεις προσώπου τη μορφή. Και ουσιαστικά έχουμε άμεσα τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μπορεί να τα δούμε πραγματικά άμεσα, γιατί γίνεται επί τόπου και μάλιστα βλέποντας το αποτέλεσμα επαμβαίνουμε και ξαναεπαμβαίνουμε για να το φέρουμε εκεί που χρειάζεται. Το θέμα είναι βέβαια ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι την ίδια στιγμή, διότι μπορεί και να έχουμε κάποια... Ναι, θέλει λίγο κάποιες μέρες για να στρώσουν οι ιστοί, να βρουν την θέση τους και σίγουρα με τις κινήσεις του προσώπου αλλάζουν κάποιες σχέσεις των ιστών. Οπότε να το πούμε να στρώσει το έργο, κάπως έτσι. Βεβαίως μπορεί να έχει και κάποια μικρο αιμορραγίες και εκχυμώσεις που να μας δημιουργήσει κάποιες μικρές μαύριλες και οπότε θα χρειαστεί μέχρι να πει μερικές 3-4 μέρες. Ωραία. Να πούμε τώρα για το υαλουρονικό που πραγματικά πλέον σχεδόν όλη η Ελλάδα, γυναίκες, άντρες έχουν κάνει. Όπως... Λοιπόν, το υαλουρονικό ναι, είναι το συνηθισμένο ενέσιμο υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε για πάρα πολλές χρήσεις, ας το πούμε έτσι. Και στη μεσοθεραπεία, όπως είπαμε πριν, χρησιμοποιείται πάλι υαλουρονικό, αλλά το κυρίως υαλουρονικό που έχουμε μάθει όλοι είναι για να γεμίζουμε κάποιες ρητίδες βαθιές ή τελευταίες, δηλαδή οι πνευματιακές άβλακες, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, στις ρητίδες της πικρίας που είναι δίπλα από το στόμα προς το πηγούνι, είτε να γεμίσουμε τα μήλα, να κάνουμε τα ζυγωματικά πιο έντονα ή ακόμα να φτιάξουμε μια γαψή μύτη να την μοντελάρουμε, να την φτιάξουμε κάπως διαφορετική. Δηλαδή χωρίς να μπούμε σε ένα χειρουργείο. Ναι. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχουν σε διάφορα είδη, γιατί από ό,τι έχω ακουστά, υπάρχει και για σχήμα και για γέμισμα άλλων. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και για άλλα σημεία του προσώπου. Ναι, πράγματι. Τα υλουρονικά η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που τα έχει διαφοροποιήσει ανάλογα από την χρήση που χρειάζεται να κάνεις. Δηλαδή, άλλο είναι αυτό που βάζουμε για ένα γέμισμα των χιλέων, με τα χίλια, με θέμα να κάνουμε πιο σακώδη, είναι διαφορετικό από εκείνο που θα βάλουμε σε κάποιες λεπτές ρητίδες. Είναι διαφορετικό σαν εκείνο που θα γεμίσουμε το tear graft που είναι ακριβώς κάτω από το κάτω βλέφαρο, εκεί που κάνει τις λακκούβες ή τους μαύρους κύκλους, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά για να γεμίσουμε αυτή την περιοχή έτσι ώστε να δείξει, να εξαφανίσουμε αυτή την δυσμορφία. Είναι διαφορετικά, από την άποψη όχι η ουσία είναι διαφορετική, αλλά έχουν διαφορετική επεξεργασία. Πάντοτε βέβαια είναι ένα υλουρονικό που είναι ασφαλές.
Θα θέλω τώρα να σε μεταφέρω σε ένα άλλο θέμα για το Botox, το οποίο απασχολεί πολλούς τηλεθεατές. Δηλαδή, κάποιοι το έχουν πάρει πολύ θερμά, άλλοι έχουν απορία γύρω από αυτό και καλό είναι να τους το λύσουμε ότι δεν πρέπει να το φοβούνται και να πούμε γιατί, τι καλό κάνει όταν γίνεται η εφαρμογή του. Λοιπόν, το Botox και η υποτιμική τοξίνη θα έλεγα περισσότερο, γιατί αυτή είναι η πραγματική ουσία, είναι ένα φάρμακο. Ναι. Έτσι, δεν είναι τόσο υλικό, αλλά είναι φάρμακο. Μάλιστα είναι μια τοξίνη, αλλά την οποία τη χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρόνια για να παραλύουμε κάποιους μυς. Αυτούς που θέλουμε να παραλύσουμε στο πρόσωπο είναι αυτοί που κάνουν τις κακές κινήσεις. Δηλαδή στο μεσόφριο, τις ρητίδες του μετώπου, της χήνας γύρω-γύρω που μας δείχνουν κάπως άσχημοι. Βεβαίως, κάνουμε πολύ συγκεκριμένες ενέσεις εκεί, σε πολύ τοπικά, σε πολύ μικρές δόσεις, έτσι ώστε να είναι ασφαλή. Να είναι ασφαλής η ισχύς του, ασφαλής η δοσολογία. Άμα κάνουμε παραπάνω, σίγουρα μπορεί να προξενήσουμε και προβληματάκια. Όχι τεράστια προβλήματα, αλλά εμείς δεν το θέλουμε. Λοιπόν, η δοσολογία είναι αυτή που καθορίζει την ασφάλεια. Έτσι ακριβώς. Εγώ έχω δει φίλο μου που έχει κάνει πραγματικά Botox και επειδή είναι σε μια ηλικία άρφα που ήταν έντονες οι ρητίδες του με το που το έκανε, ήταν πάρα πολύ ωραίο το μέτωπό του. Δηλαδή, σαν να ήταν 10 χρόνια νεότερος. Να τα λέμε αυτά στους τηλεθεατές. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τα αποτελέσματα στο Botox είναι άμεσα μετά την εφαρμογή του? Κοιτάξτε, δεν είναι άμεσα, διότι ως φάρμακο πρέπει να κάνει τη δράση του. Όπως όλα τα φάρμακα, τα παίρνουμε και έχουμε κάποιο χρόνο μέχρι να δράσουν. Λοιπόν, ο χρόνος του αποτελέσματος είναι από 2-3 μέρες έως μια εβδομάδα για να δούμε το πλήρες αποτέλεσμα. Συνάδοντας αυτή την αυτοκινητή τοξίνη, μιλάμε. Εσάς οι πελάτες σας είναι οι περισσότεροι άντρες ή γυναίκες που θέλουν από εσάς το Botox? Δεν θα έλεγα ότι ακόμα το ποσοστό είναι περισσότερο μεγαλύτερο στις γυναίκες, αλλά είναι αρκετοί οι άντρες που θα έλεγα. Τον τελευταίο καιρό, ναι. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι ενδιαφέρονται αρκετά και οι άντρες στην εμφάνισή τους. Και λόγω της δουλειάς τους μπορεί να εμφανίζονται στον κόσμο και για την ψυχολογική τους υποστήριξη και γενικότερα το χρειάζονται. Από τι ηλικία μπορείτε να εφαρμόσετε το Botox σε κάποιον? Κοίταξε να δεις, δεν μιλάμε τώρα για ηλικίες, είναι όταν το πρόβλημα παρουσιαστεί, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι κάποιος χρειάζεται για να κρύψει κάποιες ρητίδουλες, τότε ξεκινάμε και κάνουμε Botox. Έχουμε και παιδιά που μπορεί να είναι 20 χρονών, 23, που μπορεί να κάνουν και από εκεί πέρα και μεγαλύτερες σίγουρα. Μεγαλύτερες είναι περισσότερες, οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο συχνές. Το κόστος είναι χαμηλό για να κάνει κάποιος Botox? Τώρα σίγουρα έχουν μειωθεί αρκετά οι τιμές. Μπορώ να πω είναι πολύ εύκολα και για τον καθένα. Θέλω γιατρέ μου και σε μένα, αλλά και στους τηλεθεατές, να μας πεις 2-3 πράγματα και για τις χειρουργικές επεμβάσεις. Πράγματι, μιλήσαμε τώρα για τις μη επεμβατικές. Η αλήθεια είναι ότι οι μη επεμβατικές έχουν δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα που κάποια στιγμή κάποτε τα φτιάχναμε μόνο χειρουργικά. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, επειδή το αποτέλεσμα των μη επεμβατικών δεν είναι μακρό και δεν είναι για πάρα πολύ καιρό, οι χειρουργικές επεμβάσεις κυρίως η ανόρθωση του προσώπου, δηλαδή τα λίφη του προσώπου, έχουν πάντοτε μεγάλη αξία, διότι μπορείς να κάνεις μια ανανέωση στο πρόσωπο, να γυρίσει τον χρόνο πίσω και με το αποτέλεσμα να είναι σε μάκρος χρόνο, δηλαδή δεκαετίας θα έλεγα. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ξέρουμε όλοι, μπορούμε να φτιάξουμε το οβάλ του προσώπου, να φτιάξουμε τους λαιμούς που είναι γυρασμένοι. Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, είναι τεράστιες οι διαφορές. Τα αποτελέσματα είναι φοβερά, δηλαδή είναι σίγουρα μέρα με τη νύχτα. Οπότε γι' αυτό είναι ο λόγος που καταφέρει κάποιος στην επέμβαση, στη χειρουργική επέμβαση, παρόλο που μπορεί να τη φοβόνται, ενώ δεν θα έπρεπε βέβαια. Σίγουρα μπορείς να φτιάξεις και με το υπομεριαστικό lifting να ανορθώσεις τα μήλα, που κάποτε και αυτό ήταν ένα δύσκολο έργο. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, εδώ έχουμε ένα πολύ
από το αποτέλεσμα, είτε και στα βλέφαρα να σηκώσεις και να φτιάξεις και να διορθώσεις μέχρι και τους μαύρους κύκλους, να φτιάξεις δηλαδή την σκίαση που δείχνει στο πρόσωπο για ένα γερασμένο μάτι, με ένα περιοστικό lifting να το εξουδετερώσεις. Τα ζυγματικά, τις ζυγοπαριακές να διορθωθούν. Τέλος πάντων, να δώσει μια ανανέωση στο πρόσωπο χειρουργική. Και βέβαιως, το μεγάλο ατού είναι η μακρά χρονική περίοδος του αποτελέσματος. Έτσι ακριβώς. Τα αστέρια της εκπομπής μου θέλω να σου κάνω και αυτά κάποιες ερωτήσεις, οπότε τα αφήνω στα χέρια σου. Βεβαίως. Γιατί εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Εγώ για τρέχα θέλω να σας ρωτήσω για το lifting. Αν υπάρχει κάποιο προορισμό στην ηλικία που μπορεί να ξεκινήσει μια γυναίκα, ειδικά τώρα οι νεότερες γυναίκες κοιτάνε και το λαιμό πολύ τους ενδιαφέρει και είναι κάτι που προβληματίζει αρκετά. Οπότε είναι μια διαδικασία που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και επίσης, τι χρόνο επούλωσης έχει, δηλαδή ποια είναι η μεταχειρητική διαδικασία που ακολουθεί ο ασθενής μετά. Λοιπόν, το facelift, το lifting του προσώπου, σίγουρα είναι μια διαδικασία που είπαμε πριν, η οποία είναι ριζική. Και γι' αυτό, αν το κάνει κάποιος, το προτιμάει από όλες τις άλλες τις μη πνευματικές και θα έχει σε μάτρος χρόνου ένα αποτέλεσμα. Σίγουρα οι νεότερες ηλικίες δεν το προτιμούν, το αργοπορούν λίγο, με άλλους τρόπους θα βολεύουν την κατάσταση, αλλά υπάρχουν και άτομα που σε νέα θα έλεγα ηλικία, δηλαδή 35-40, μπορεί να κάνουν ένα υποπεριοριστικό lifting, δηλαδή περιορισμένο, που έτσι χωρίς μεγάλα κοψίματα και να ανεβάσουν το μέσο πρόσωπο ή τα μήλα τους και όλη τους την βαριά. Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα που λύνει το lifting είναι στο lift του αυχένα, δηλαδή του λαιμού. Εκεί που παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα, δηλαδή κάνει προσάγωνο και νέα άτομα θα έλεγα ότι αν έχουν κάποια κιλάκια παραπάνω, παρουσιάζουν ένα έντονο φούσκωμα κάτω από την γνάθο και μια λοιπόν, όψη μαζί με ένα περιορισμένο lifting που δίνει μια άλλη όψη. Σε εκείνα τα μεγερασμένα, στους γερασμένους λαιμούς είναι φανταστική η διαφορά, όπως δείξαμε τις φωτογραφίες, να και εδώ πάλι, είναι θα έλεγα η μόνη λύση μακράν πέραν όποιες άλλες, γιατί τεντώνει το δέρμα και γίνεται νέος ο λαιμός όπως κάποτε. Είναι δηλαδή η λύση επιλογής για αυτές τις περιπτώσεις. Θα έλεγα ότι έστω και σε νέες ηλικίες ένα περιορισμένο lifting θα έδινε να δίνει τη λύση για πάρα πολλά χρόνια. Και μετά από πόσο καιρό μπορεί ο ασθενής να επανέλθει στην καθημερινότητά του? Σίγουρα θα πω ότι είναι ένα χειρουργείο, οπότε μια μεταχειρητική περίοδος φυσιολογική, δηλαδή μια εβδομάδα, χρειάζεται. Βεβαίως να ξέρετε ότι με τις τεχνικές που έχουμε δεν έχουμε καθόλου μαυρίλες, καθόλου αιμορραγίες, καθόλου σημάδια, δεν φαίνονται. Δηλαδή από την επόμενη μέρα, εγώ τους λέω να πλούζονται, να φιλοχτενίζονται και να βγαίνουν έξω άνετα, χωρίς δέσμους, χωρίς τίποτα. Βεβαίως ένα μικρό ειδηματάκι μπορεί να υπάρχει, αλλά φαίνεται και όμορφο θα έλεγα. Οπότε μπορούν εύκολα να κυκλοφορήσουν. Σε μια εβδομάδα που θα έχουμε βγάλει τα γράμματα, 10 ημερών, μπορούν σίγουρα να είναι ακόμα καλύτερα και να έχουν συνηθίσει και αυτό το αίσθημα που έχουν του τραβήματος. Αλλά είναι πολύ ομαλή, αυτό θέλω να πω. Δεν έχουμε σημάδια που να σε κάνει αντιαισθητικά και να αισθάνεσαι άσχημα να βγεις στο περιβάλλον σου. Είναι πολύ άμεση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει γρήγορος χρόνος. Έλεγα είναι γρήγορος ο χρόνος και μάλιστα δεν έχει και ούτε ιδιαίτερους πόνους. Μόνο το τράβημα βέβαια, που αυτό το χρειαζόμαστε. Πολύ ωραία. Με καλύψατε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό νημάτων και σε ποια άλλα σημεία θα μπορούσαν να γίνουν τα νήματα πέρα από αυτά που ξέρουμε?
Εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει απόλυτος περιορισμός στον αριθμό των υμάτων. Όπου χρειαζόμαστε βάζουμε και βάζουμε και πάρα πολλά συνήθως. Θα έλεγα από την εμπειρία μου έχω δύο ορισμένες περιπτώσεις στις επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις νημάτων, δηλαδή σε μερικά μετά από μερικά χρόνια, γιατί συνήθως τα νήματα εντάξει, τα επαναλαμβάνουμε για να έχουμε ένα σταθερό αποτέλεσμα. Δηλαδή να κάνουμε σε διαστήματα, να βάζουμε και άλλα νήματα και άλλα νήματα και άλλα νήματα. Έχω δει να δημιουργούνται κάποιες εινώσεις, κάποιες συμφύσεις του δέρματος με τους από κάτω ιστούς, έτσι ώστε να δημιουργούνται κάποιες ανομαλίες στο τέλος, δηλαδή να κολλάει το δέρμα πάνω σε κάποιους μυς και μαζί με την κίνηση των μυών να τραβιέται το δέρμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να καταλάβετε, οι τηλεθεατές μας να καταλάβουν την εικόνα. Που βέβαια αυτό φέρνει μια δυσμορφία. Θα έλεγα ότι ίσως να περιορίζεται ο αριθμός στις επαναλήψεις. Βέβαια αυτό μπορεί να το κρίνει ο ίδιος ο γιατρός, αν υπάρχει περιορισμός ή όχι. Αυτό θα έλεγα μόνο για τα νήματα. Από εκεί και πέρα τα νήματα χρησιμοποιούμε βέβαια και σε διάφορα, εκτός από το πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος. Αλλά βέβαια εγώ θα θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο τρομερό το αποτέλεσμα όσο το πρόσωπο. Δηλαδή, τα χρησιμοποιούν ίσως και για τους κουτούς, για τα μπράτσα, κάποιες τις κοιλιές, αλλά δεν είναι τόσο φοβερά τα αποτελέσματα, διότι επειδή εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερα τάσεις, πολύ μεγαλύτερο βάρος, θα έλεγα, βάρος των ιστών, τα νήματα δεν μπορούν να κρατήσουν αυτό που θα θέλαμε. Οι επιπλοκές συνήθως πιο δημιουργούνται κάποιες φορές επιπλοκές. Επιπλοκές θα έλεγα μόνο οι άμεσες είναι κάποιες σοβαρές με κάποια αιματώματα, μπορεί να κάνει κάποια μαυρίλα, να εμφανιστεί για μερικές μέρες, να μην της αρέσει να προχωρεί με κάποιες μαυρίλες και να βάζει make-up. Σε βάθος χρόνου μόνο επιπλοκή θα έλεγα εκείνη που σας είπα τις δυσμορφίες αλλά παραλαμβανόμενες χρήσεις νημάτων. Και όχι πάντα. Προσθέστε ποιότητα στη μετακίνησή σας. MyWay Taxi. Καλέστε μας τώρα στο 210-220-1000. Θες ταξί, έχουμε τον τρόπο. Με ένα τηλεφώνημα εξασφάλισε ποιότητα στη μετακίνησή σου χωρίς αναμονές στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-220-1000.